Καλημέρα, τι μου κάνετε εμένα, με βλέπετε εδώ στο αυτοκίνητο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Γι' αυτό είπα να ανάψω αυτή τη κάμερα, να τα πούμε γιατί έχει πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Έχεις πατήσει εννοείται να δεις αυτό το κανάλι, εσύ που βλέπεις τώρα, εσύ που βλέπεις, που με βλέπεις. Αν θες μπορείς να πατήσεις ένα λεπτάκι να φύγει το φορτηγό. Αν θες εννοείται μπορεί να πατήσεις εδώ το like, το subscribe, θα σε αφήσω έτσι λίγο να το επεξεργαστείς, να μου κάνεις εδώ ένα μικρό σχόλιο και εννοείται ότι θα πατήσεις και το κουδουνάκι φυσικά για να σας έρχονται ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω εδώ στο μικρό κανάλι που το βλέπω ότι μεγαλώνει σιγά σιγά. Το λοιπόν παιδιά, σήμερα είναι μια πολύ έτσι ωραία μέρα. Όπου έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε και είπα okay, θα κάνουμε ένα vlog. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε vlog, 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 vlog. Ωραία, έχω πάρα πολύ ενέργεια, οπότε πάμε. Στο αυτοκίνητό μου, φυσικά που μπορεί να βρίσκουμε, στο αυτοκίνητο βρίσκουμε και σήμερα θα σας πάρω όπως σας είχα πει και σήμερα θα σας πάρω όπως σας είχα πει εννοείται και πριν ότι θα κάνουμε έτσι ένα ωραίο vlog, μια τι κάνω τέλος πάντων τις μέρες. Δεν είναι αυτό που κάνω καθημερινά φυσικά, όμως σήμερα είμαι πάρα πολύ χαλαρή, ξύπνησα πάρα πολύ καλά και τώρα τι κάνω, τώρα θα πάω να πάρω κάποια πράγματα και θα πάω εννοείται και σε μια φίλη μου έτσι να πιούμε έναν καφεδάκι. Μετά θα πάω σπίτι να σας δω και έχουμε ένα. Θα έρθει εδώ η φίλη μας η Παναγιώτα, θα έρθει η φίλη μου η Παναγιώτα που έχει και γίνει κανάλι. Και δεν θα δείξω εγώ όμως πολλά πράγματα, θα δείξω λίγο, θα κάνουμε ένα βίντεο για το κανάλι της και πάρα πολλά άλλα πράγματα ρε παιδιά. Θα δείξουμε που βάφομαι, την προετοιμασία για να γίνει το γιατί στο χώρο μου θα γίνει το βίντεο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα σας πω να μην έχω αρκετά spoiler. Αυτά. Τώρα πάω να πιω έναν καφέ γιατί ξύπνησα και δεν ήπια καφέ. Πήρα το Κατερίνα στη Στέλλα και τώρα ξύπνησα να πάω να πιω έναν καφεδάκι. Ξύπνησα και λέω ανασυναρτησίες γιατί δεν είχα πιει καφέ. Δεν το ξέρω, το παθαίνετε κι εσείς όταν δεν πιείτε καφέ να λέτε ασυναρτησίες. Εγώ πάντα όταν δεν πιω καφέ δεν είμαι καλά. Θέλω τον καφέ μου. Το λοιπόν παιδιά, θα σας πω κάτι έτσι, άστε λίγο μαζί μου να περάσει και ώρα, γιατί να μην πάει μόνο 10 λεπτά το βίντεο, να πάμε λίγο παραπάνω, οπότε θα μιλώ. Οπότε σας εύχομαι καλή τύχη σε αυτούς που με βλέπετε. Χωρίς η πλάκα τώρα, αλήθεια, θα ήθελα πραγματικά να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα υπέροχα σας τα λόγια, πραγματικά. Μου δίνετε απίστευτες ευχές να είμαι πάρα πολύ καλά στην υγεία μου, δύναμη και όλα αυτά. Γνωρίζετε, δεν ντρέπομαι να το πω, ναι, έχω καρκίνο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Μου δίνετε πάρα πολύ δύναμη πραγματικά και εντάξει και εγώ είμαι γενικά έτσι αρκετά δυνατή. Έχω τρελαθεί εντελώς στο μεταξύ μου που ήμουν τρελή, τρελάθηκα παραπάνω. Τώρα χωρίς την πλάκα, εμείς κάνουμε βίντεο, είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι και βλέπουμε τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Ναι, όντως παιδιά, είναι πολύ τραγική κατάσταση, να μην λέμε και... έχω πειραστεί εγώ πραγματικά, γιατί δυστυχώς αυτοί οι πολέμοι δεν θα σταματήσουν ποτέ, ο αθώος ο κόσμος την πληρώνει.
για κυβερνήσεις και συμφέροντα και όλα αυτά. Δεν θέλω να αναπτυχθώ σε αυτό. Τώρα, σαν ήμασταν έτσι χαρούμενοι απευθείας, μας έχει πάρει από κάτω. Ένα λεπτάκι, ρε παιδιά, να πάρω τον καφέ μου. Αυτό που βλέπετε είναι το μικρόφωνο που σας μιλάω. Τι άμορφο χογλατά, ήταν χογλασμένα που λένε γιαγιά μου. Προφέτω χογλασμένο ελάτε. Μονόχογλα. Να μην μπορώ. Εσείς και εγώ είμαστε πεντάχογλοι. Μάλιστα. Άρα είναι ο πρώτος χόγλος. Που λέτε παιδιά. Είναι δυστυχώς κρίμα με αυτά που περνάμε. Με όλα αυτά τα γεγονότα. Τι να κάνουμε, όμως εντάξει, η ζωή προχωρά, δεν μπορούμε να αφήσουμε κιόλα. Πρέπει να χαμογελάμε, ό,τι και αν συμβαίνει. Τέλος πάντων, εσείς τι μου κάνετε, τι καλά ρε παιδιά, πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο έτσι, όταν κάνουμε το βίντεο να μας απαντάτε και από κάτω, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Νομίζω θα ήταν υπέροχο. Την Κυριακή είναι τα γενέθλιά μου. Ναι, είναι από κρύες. Όχι πως κάνω για κάτι, σύμφωσης δεν κάνω για τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνω, η αλήθεια φέτος. Γίνομαι 31. Ωπας ρε φίλε, έρθες πάρα πολλά κοντά, έρθες πολλά κοντά από το αυτοκίνητο μου του δώσε. Το λίγο χωρίς πλάκα παιδιά, θα κάνω και άλλα βίντεο συνεχώς. Για το λόγο ότι βλέπω ότι μου στέλνετε, δεν κάνεις βίντεο και που χάθηκες και τι γίνεται και όλα αυτά. Εντάξει παιδιά, δεν μπορώ και εγώ να είμαι συνέχεια να αναβάω απευθείας την κάμερα και να κάνω καθημερινά βίντεο. Είναι δύσκολο. Όπως βλέπετε σήμερα, είπα, οκ. Όπως είπα, δεν σκεφτόμουν και πολύ να κάνω vlog, αλλά λέω, ωραία. Γιατί να μην κάνω, αφού μου λείψατε κι εσείς, σας έλειψα κι εγώ όπως μου λέτε. Είναι μακριά. Τώρα θα με βλέπετε αρχιερό για πού πηγαίνει αυτή. Ναι, είναι μακριά εκεί που πάω. Δεν είμαι, μένω σε ένα χωριό, οπότε για να πάω Λάρνακα θα υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση. Περίπου θέλει 20 λεπτά κάπου εκεί. Εξαρτάται. Σήμερα η μέρα είναι. Θα σας ενημερώσω και για την ημέρα. Για να πάω το βίντεο. Ο καιρός είναι. Παιδιά, γελοπόνη μου, γιατί γίνεται. Γελοπόνη μου σήμερα. Δεν ξέρω γιατί είναι Παρασκευή, Παναγία μου. Τσου να μας κοίσε καλό. Δεν θα γελώ, θα κλαίω. Σήμερα Παρασκευή, ρε παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και ο καιρός δεν είναι πολύ καλός. Έχω γεμίσει τα μάτια μου, όχι επειδή συγκινήθηκα. Απλώς περνώ μια φάση, παιδιά, πραγματικά. Αυτοί που έχουν αλλεργίες με καταλαβαίνουν απίστευτα. Τώρα θίζουν οι αμυγδαγιές. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ αλλεργική στις αμυγδαγιές. Μιλούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Αψού συνέχεια κάθε πρωί. Η μύτη μου είναι, δηλαδή νομίζει κάποιος ότι είναι μικρολόγημε. Ενώ από αυτές τις αμυγδαγιές και στο χωριό μας έχουμε πάρα πολλές. Είναι εντάξει, το αγαπώ το δέντρο, είναι πάρα πολύ ωραίο, τα άσπρα, τα λουλουδάκια και όλα αυτά. Όμως ρε παιδιά, υπάρχουν καιρό, δεν ξέρω τους παντώ. Με ενοχλούν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και τώρα επειδή παίζεται να πέρασα τώρα από πότε που έχει αμυγδάκια και απευθείας τα μάτια μου δέτε τα. Που κινίζουν τα μάτια μου, η μύτη μου και ο λαιμός, δεν μπορώ να καταπιώ.
Και δεν μπορώ τώρα να παίρνω. Συνήθως παίρνω ένα χάπι, είναι αλήθεια, για τούτο. Όμως δεν μπορώ να παίρνω αυτήν τον καιρό φαρμακευτικά πράγματα, χάπια και όλα αυτά. Ήδη παίρνω αρκετά, δεν χρειάζεται να πάρουμε και αυτά. Θα πελάνουμε τέλεια. Θα περάσει. Είναι κάποια... Συνήθως το παθαίνω όταν ξεκινήσουν και πλαστάνε αρχές. Μετά σιγά σιγά το συνηθίζω. Βγάζω και κάποια σπυράκια. Αλλά εντάξει, θα περάσει. Μακάρι να είναι αυτό. Τώρα στη Λάρνακα είναι πιο καλή κατάσταση. Στο χωριό η αλήθεια έβρεχε, ενώ τώρα βλέπω ότι είναι καλύτερα εδώ στη Λάρνακα. Anyway, παιδιά, θα σας κλείσω γιατί ήδη πήγαινε αρκετά, πήγαινε 5 λεπτά το βίντεο. Οπότε αν έχουμε ένα άλλο 10 λεπτά, να μην τα πάμε όλα στο αυτοκίνητο. Τι λέτε, θα σας αφήσω και θα τα πούμε πιο μετά. Πάμε, ήρθε να μου κάνουμε το βίντεο. Κάνω vlog εγώ. Κάνουμε κάμερα. Κάνουμε vlog. Πάμε τώρα στο μας. Άντε, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί με την Παναγιώτα. Για που θα κάνουμε το βίντεο. Αφού... Λοιπόν, τι από τι είμαι. Α, νομίζω στέκες. Έτσι θα βαθούμε έτσι λίγο. Θα σας δείξω πολλά για να μην κάνουμε spoiler έτσι λίγο. Να το δείτε το βίντεο της φυσικά που θα σας το βάλω εδώ link. Φαντάζομαι να το κατεβάσουμε την ίδια ημέρα. Θέλει. Ο γιατρός, για λίγο. Να μπει με η κόρη της. Με η μάνα της. Τουλάχιστον σε κρύτερο για μόλις να μπεις λάδι της. Δεν γίνεται. Σου να μπει. Τέλος πάντων. Και χώναζαν και λάλε και είναι τούτα πράγματα που κάνετε είναι τραγικά, είναι πολλά τραγικά και γεννήσκεται και τούτη κακομάζα λέει, τα είχαμε δείχνει εμάς τούτη κακομάζα λέει λάλη που κάνετε λάλη, κάνουμε μαγιάς τώρα και κάνουμε πάμπες εν τους λυπάστε κόρη εγώ πάθα σοκ είναι πράγματα τούτα. Ένα και δύο και τρία. Άξιο. Γεια σας, γεια σας αγαπημένες μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι στο κανάλι. Στο κανάλι μου. Μην κάνω μισή λεπτά στο κανάλι. Δεν τρώω για αυτό. Ξέρω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου. Σήμερα είμαστε εδώ στο στόχο της Φλωρέντιας Κανάρια που θα κάνουμε ένα βίντεο μαζί. Όπως είδατε σε κάποια story που έχουμε κάνει στο Instagram, θα κάνουμε ένα Truth or Dare Challenge. Γι' αυτό ήρθαμε να δούμε την αγαπημένη μας Φλωρέντια, όπου θα κάνουμε αυτό το βιντεάκι μαζί. Σας έχουμε ζητήσει κάποιες ερωτήσεις, όπου σήμερα θα πούμε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ. Hello! Καταλάβατε τι ωραίο βίντεο θα κάνουμε σήμερα. Γεια σας παιδιά! Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Παναγιώτα μου. Δεν θέλεις ερωτήσεις, να σε προετοιμάσεις. Ναι, σωστό. Να πάρω και εγώ το τηλέφωνο μου γιατί κάνω και εγώ vlog. Γεια σας! Θα μην ξέρω. Και ναι, φίλοι μου, επιτέλους με έχει κάνει πρόταση. Κάμε να κλείσεις. Ένα, δύο και τρία. Και ναι, φίλοι μου, επιτέλους με έκανε πρόταση γάμου. Δεν θα το θυμάσαι έξω. Τέλειο. Share. Γεια σας παιδιά, είμαι με τη φίλη μου την Παναγιώτα. Γεια σου. Το λοιπόν σε λίγες μέρες θα ανεβεί στο κανάλι της, όπου θα σας βάλω εδώ link για να δείτε. Έχουμε να κάνει ένα πολύ ωραίο challenge στα Ρωσαλήθεια με τις δικές σας ερωτήσεις. Το λοιπόν παιδιά μου αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε. Θα δείξω εννοείται και άλλα τσιβλόκ. Και εννοείται θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο μου. Γεια σας.